Και η δική μας παρατήρηση έχει να κάνει σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει τεθεί από την διάσκεψη των Προέδρων. Και εκεί το είχαμε θέσει. Θεωρούμε ότι ο ένας μήνας είναι ασφικτικός προκειμένου να υπάρχει ολοκληρωμένη συζήτηση για όλα τα άρθρα και για όλες τις ενότητες. Και ιδιαίτερα όσον αφορά τα μικρότερα κόμματα που εκπροσωπούμαστε σε αυτή την Επιτροπή με ένα ή δύο βουλευτές. Επίσης, υπάρχει η εμπειρία της προηγούμενης Επιτροπής, της πρωτοίνουσας Βουλής, όπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, ήταν και λιγότερες ενότητες και υπήρχαν εβδομάδες όπου συνεδριάζαμε όχι δύο φορές, μπορεί να συνεδριάζαμε τρεις και τέσσερις φορές. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει και με τον αριθμό, όχι μόνο με τον αριθμό των άρθρων ή με τον αριθμό των ενωτήτων, είχε να κάνει και με το ενδιαφέρον των βουλευτών να εγγραφούν, να μιλήσουν και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η εμπειρία που υπάρχει ήδη καθιστά απαγορευτικό το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Εν πάση περιπτώσει, ας ξεκινήσουμε έτσι. Για το Τετάρτη-Πέμπτη δεν έχουμε αντίρρηση, όμως θεωρούμε δεδομένο ότι στην πορεία των πραγμάτων θα χρειαστεί να υπάρχει αναθεώρηση του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος προκειμένου να πάμε παραπίσω. Και δεύτερον, συμφωνώ με την παρατήρηση που έγινε για τη σχέση κράτους-εκκλησίας. Πρέπει να είναι αυτοτελές. Έτσι ήταν και στην προηγούμενη επιτροπή της πρωτοίνουσας Βουλής. Βεβαίως με κάποια άρθρα που σχετίζονται για το θρησκευτικό όρκο κτλ. Που έχουν μια νοηματική συνάφεια, όμως πρέπει να είναι αυτοτελές. Και σε σχέση με τα κοινωνικά δικαιώματα, αν θυμάμαι καλά, γίνανε δύο ξεχωριστές συνεδριάσεις, διότι ήταν μεγάλος ο αριθμός των άρθρων. Κύριε Πρόεδρε, σχετίζεται με αυτό που συζητάμε. Υπάρχει ένα ουσιαστικό πολιτικό ζήτημα. Ποιο είναι αυτό? Εντάξει, θα γίνονται οι συνεδριάσεις των επιτροπών, το ζήτημα των διατυπώσεων και της διαμόρφωσης των άρθρων, όμως υπάρχει ένα κόμμα που έχει την πολιτική πρωτοβουλία. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος πολιτικός συσχετισμός. Δεν θα πρέπει να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τι προτείνει η κυβερνητική πλειοψηφία όσον αφορά τη διατύπωση των άρθρων. Δεν μπορούμε να τα μαθαίνουμε εκείνη την ημέρα, γιατί δεν τοποθετούμαστε στο κενό. Πρέπει να τοποθετηθούμε πάνω σε συγκεκριμένες προτάσεις. Και βεβαίως μετά η Επιτροπή θα κάνει τη δουλειά της. Όμως εκ των προτέρων πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση πάνω στην οποία θα συζητάμε.